Γεια σας φίλοι και φίλες. Μαζί θα δούμε σήμερα το επαναφορτιζόμενο ψαλίδι κλάδου Nakayama Pro EC1300, το οποίο είναι 16,8 volt και έχει δύο θέσεις κοπής. Πάμε να το δούμε. Τι θα βρούμε μέσα στη συσκευασία μας? Όπως πάντα, τις οδηγίες χρήσης αναλυτικές σε ελληνικά και σε διάφορες άλλες γλώσσες. Θα βρούμε το ψαλίδι μας φυσικά, εργαλεία και λαδάκι για τη συντήρηση, μία μπαταρία και ένα φορτιστή, ο οποίος φορτιστής μπορεί να φορτίσει ταυτόχρονα δύο μπαταρίες. Τι άλλο θα δούμε? Ότι η βαλίτσα μας, που μπορούμε να την παίρνουμε μαζί για να κάνουμε εργασίες στο χωράφι, σε κάποια αγροτική έκταση, μπορεί να φιλοξενήσει είτε μία μπαταρία, ακόμη και άλλες δύο. Δηλαδή μπορούμε να φύγουμε και στη βαλίτσα μας να είμαστε έτοιμοι με τρεις μπαταρίες. Θα δούμε στη συνέχεια πώς δουλεύουμε το εργαλείο μας, πώς κάνουμε μία συντήρηση και πώς κάνουμε τις κοπές μας. Το ψαλίδι μας, το Nakayama EC1300, είναι πάρα πολύ ελαφρύ, είναι μόλις 690 γραμμάρια το σώμα του, συν 220 γραμμάρια η μπαταρία του. Η μπαταρία που φοράει επάνω είναι λιθίου, χωρητικότητας 2 αμπερόρια, 16,8 volt. Επιπλέον χαρακτηριστικά του ψαλιδιού που το κάνουν να ξεχωρίζει είναι ότι έχουμε δύο διαφορετικά υλικά, είναι λαστιχένια επένδυση στο πάνω μέρος, οπότε μετά από πολλές ώρες χρήσης δεν μας γλιστράει και μένει σταθερό στο χέρι μας. Η λάμα και η σιαγόνα που έχει το μηχάνημα είναι από σφυρίλατο ατσάλι. Η δε λάμα έχει επικάλυψη, ώστε να γλιστράει και να μην δημιουργεί τριβές και να έχει πιο γρήγορη κοπή. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργούμε το μηχάνημα. Έχουμε το διακόπτη, τον κεντρικό διακόπτη. Εφόσον έχουμε τοποθετήσει την μπαταρία μας, κρατάμε το διακόπτη πατημένο, μας δείχνει και τη στάθμη της μπαταρίας, ακούμε ένα ηχητικό διπλό, βλέπουμε ότι δεν έχει ανοίξει η λεπίδα. Πατάμε δύο φορές τη σκανδάλη μας και είμαστε έτοιμοι να πάμε να κόψουμε. Αυτή τη στιγμή το άνοιγμα είναι στα 28 χιλιοστά. Εάν έχουμε πιο μικρά κλαδιά και θέλουμε να κάνουμε πιο γρήγορες κοπές, κρατάμε πατημένο το διακόπτη μας, ακούμε το μονό μπιπ και βλέπουμε ότι ήδη το άνοιγμα της λεπίδας είναι στα 22 χιλιοστά. Αυτό επιτρέπει να κάνουμε γρήγορα κοψιματάκια. Ενώ αν θέλουμε να πάμε μετέπειτα σε πιο μεγάλο κλαδί, κρατάμε πατημένη ξανά τη σκανδάλη μας και έχουμε ξανά το μεγάλο άνοιγμα. Όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το μηχάνημα, κρατάμε τη σκανδάλη μας και πατάμε το διακόπτη λειτουργίας για να μείνει κλειστό. Έτσι μπορούμε να το μεταφέρουμε με ασφάλεια, χωρίς να υπάρχει κάποιο χτύπημα. Τα θετικά του ψαλιδιού επίσης είναι ότι η μπαταρία 2 αμπερόρια που περιέχεται μας δίνει χρόνο εργασίας έως και 3 ώρες, ενώ μπορεί να φορτιστεί στο μισό χρόνο. 1,5 με 2 ώρες είναι ο χρόνος φόρτισης. Για να τροχίσουμε τη λεπίδα μας πρέπει να ανοίξουμε την ψαλίδα στη μέγιστη θέση. Αφού είναι ανοιχτή στη μέγιστη θέση, κλείνουμε. Αφαιρούμε την μπαταρία, ώστε να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Στρέφουμε την ψαλίδα προς το μέρος μας και το κρατάμε, ώστε η λεπίδα να κοιτάει προς τα εμάς. Παίρνουμε ένα τροχιστικό, με καρβίδιο έχω εγώ, και τοποθετούμε πάνω στη λάμα, στις μοίρες που είναι ήδη στρώσει. Και επαναλαμβάνουμε όσες φορές χρειαστεί, ώστε να μην νιώθουμε αντίσταση, δηλαδή αν έχει κάνει κάποιο δαγκωματάκι η λεπίδα, να μην το νιώθουμε πλέον. Εφόσον έχουμε κάνει από τη μία μεριά, που είναι η κυριότερη μεριά, γιατί από την άλλη μεριά είναι αυτοτροχιζόμενη η λεπίδα μας, για ασφάλεια γυρνάμε και κάνουμε ένα περασματάκι, ώστε να ξέρουμε ότι δεν έχει μείνει κάποιο εξόγκωμα προς τη μεριά που είναι η σιαγόνα, και πληγώσουμε τη σιαγόνα. Τέλος, παίρνουμε το μπουκαλάκι με το λάδι και βάζουμε λίγο λαδάκι στα σημεία που είναι η πύρη και τα κινητά μέρη. Και αποθηκεύουν. Καλό είναι
να αλαδώνουμε και τη λάμα για την αποθήκευση. Αυτή ήταν η παρουσίαση του ψαλιδιού κλάδου μπαταρίας Nakayama SE1300. Αν σας άρεσε, γνωρίζετε. Πατάτε like, κάνετε subscribe και μαθαίνετε πρώτοι ό,τι βίντεο ανεβάζουμε.